διατάζει και δημιουργείται κάμινος στην οποία εξέκαψεν λέγει με στυπίον και κλιματίδα και θιάθη και ανέβαινε η φλόγα 49 πύχες πάνω από το στόμιο. Και διέταξε τότε τους τρεις παιδες να προσκυνήσουν την εικόνα του ή θα βληθούν στην κάμινον του πυρός. Ούκε λάτρευσαν την χτίσιν οι θεόφρονες παρά το χτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν ούκε πτωήθησε. Δεν εφοβηθήσαν. Δεν εδηλίασαν. Δεν έκαμψαν γόνοι εμπρός στην εικόνα των αφουγωδονόσωρος. Και τότε διέταξε ο βασιλεύς και ενέδισαν, λέγει, τους τρεις παιδες με σίδερα, τα οποία ήθελε να περακτωθούν αυτά, να κατακαύσουν ολόκληρο το σώμα, τα οστά και να μείνει μόνο στάχτη μέσα σε εκείνο το σίδερο. Περικνημίδες, λέγει, και εις το στήθος και εις τα σχήρας και εις την κεφαλήν. Και όταν τελείωσε, τους λέγει, τώρα να έρθει ο Θεός σας να σας σώσει. Και απήντησα με ένα στόμα. Θα έρθει ο Θεός μας. Άρα και θα έχεις την δύναμη, αδερφέ μου, να πεις και εσύ αύριο, ότι όταν βλέπεις τα παιδάκια σου και θα λες, εγώ να αφήσω τα παιδάκια μου να πεθάνουν και να μην πάρω το μικροτσίπ, να μην πάρω το βιοτσίπ, να μην πάρω τη σφραγίδα. Εγώ για τα παιδιά μου πεθαίνω. Και θα υποκύψεις βλέποντας αυτήν την αδυναμία σου. Και ο Πανάγαθος Θεός που σε βλέπει ότι αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου από εκείνον θα σε εγκαταλείψει αμέσως. Και τότε αλίμονός σου. Οι τρεις παιδες δεν υποκύπτουν. Λέγουν με πίστη, θα έρθει ο Θεός μας. Και τότε ο Ναφουγκοδονόσορ έριξε τους τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός. Εκεί όμως η χάρη του Θεού εδρόσεζεν τους τρεις παιδες, λέει. Έδιδεν δρόσον ουράνιον. Και εκείνοι μέσα στην κάμινον του πυρός εδοξολόγουν τον Θεόν, ο Θεός ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων. Αδερφοί μου, συμπεράσματα από το Θείο Κήρυγμα. Πρώτον είναι η νηστεία η πραγματική. Δεύτερον, ακλώνει την μπροστά των κίνδυνων. Και τρίτον, ότι ο Πανάγαθος Θεός θα μας βάλει στην αγκάλη Του και την προστασία Του. Και έτσι να μείνουμε και εμείς πιστοί, όπως οι τρεις παιδες, για να αξιωθούμε και της Επουρανίου Βασιλείας. Αμήν.